ακούτε και να χαιρετά βέβαια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύο βήματα. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, χθες ήταν και σήμερα μια σημαντική ημέρα, και χθες και σήμερα, διότι χθες ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Μηχανισμό Στήριξης, μπήκαν οι τελικές υπογραφές. Σήμερα εκτονιεύτηκε η πρώτη δόση για τους 23 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι αποκαταστάθηκε πλήρως η οικονομική σταθερότητα. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να βρούμε τον τρόπο να αποκατασταθεί και η πολιτική σταθερότητα. Έτσι όπως άλλοτε, όπως ορίζει το σύνταγμά μας, ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από την προσφυγή στη λαϊκή εθνηγορία, καθότι ως γνωστόν η δημοκρατία δεν είναι ίδια διέξοδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποβάλω την παρέτηση της κυβέρνησης και να σας καταθέσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το σύνταγμα διαδικασίες άμεσα, προκειμένου να πάμε το συντομότερο δυνατό και με τον πολιτικό πολιτισμό που μας αρμόζει σε μια εκλογική διαδικασία, στο ελληνικό λαό, να κρίνει με ποιον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να οδηγηθεί ασφαλέστερα και συντομότερα στην έξοδο από αυτή την κρίση. Θέλω επίσης να σας πω ότι διατίθεμε την εντολή που ορίζει το Σύνταγμα, να δώσετε αμέσως να σας την καταθέσω την ίδια στιγμή, δεδομένου ότι πρέπει η διαδικασία, όπως προείπα, να είναι η τυπική διαδικαστική αυτή που προβλέπει το Σύνταγμα, διαδικασία να είναι σύντομη, να ολοκληρωθεί άμεσα, τάχιστα. Φρονώ ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και εγώ και το κόμμα μου ως το μεγαλύτερο κοινωνικό συγκριτήριο κόμμα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συγκρότηση, για σχηματισμό κυβέρνησης που θα λάβει την εμπιστοσύνη της παρούσας βουλής. Καθώς επίσης και φρονώ ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την και η δυνατότητα σχηματισμού κοινωνικής κυβέρνησης, κυβέρνησης όλων των κομμάτων να οδηγήσει τώρα στο εκλογείο. Ως εκ τούτου, με βάση το Σύνταγμα πρέπει να προχωρήσουμε στην άμεση συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης με επικεφαλής έναν εκ των τριών δικαστών των κορυφαίων δικαστηρίων, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Κύριε Υπουργέ, να είστε βέβαιος ότι θα ασκήσω στο ακέραιο τα καθήκοντά μου, κυρώντας πιστά στις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες προβλέπουν τι συμβαίνει στην περίπτωση που παρετείται η κυβέρνηση. Όπως και την περίπτωση. Και θα ασκήσω τα καθήκοντά μου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρξει καμία απολύτως για την κυβέρνηση ως προς τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει με βάση τη συμφωνία η οποία υπεγράφηκε, η οποία άρχισε να εκτελείται χθες. Γιατί η δέσμευσή μας αυτή θα τηρηθεί στο ακέραιο, όπως επίσης ώστε να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση ως προς την ασφαλή πλέον πορεία της χώρας, το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Με αυτές λέξεις, ώστε η λαϊκή εθνικορία να εκφραστεί με τρόπο που αρμόζει στο Σύνταγμα, στον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά επιπλέον με τρόπο ο οποίος δεν θα διακινδυνεύσει κατά οποιονδήποτε τρόπο την πορεία της χώρας, γιατί αυτό υπήρξε ένα σημαντικό κείμενο αυτή την περίοδο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τεθεί αναφυλάξει. Να μείνετε ήσυχος, γιατί.